Πάρα πολύ. Πείτε μας τι είναι το βιβλίο. Είναι το βιβλίο της έκθεσης, που έχει τις ιστορίες όλες. Από ό,τι βλέπω εδώ είναι ουσιαστικά μια εκτεταμένη, αν θέλετε, καταγραφή αντίστοιχων ιστοριών όπως αυτές που βλέπετε περιεκτικά στους τοίχους, με τις ιστορίες κάποιων προσώπων όπως αυτές που περιγράφονται. Ευχαριστούμε ιδιαίτερως, Γιατσίπη. Εγώ ήθελα να πω κι εγώ, αφού δόθηκε αυτή η ευκαιρία, ότι είναι πολύ σημαντικό, ειδικά αυτή την περίοδο, που τα ζητήματα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία βρίσκονται σε μια περίεργη κατάσταση εξαιτίας της υπόθεσης των μεταναστών. Τέτοιες ενέργειες νομίζω ότι βοηθάνε στο να υποχρεώνονται οι ηγέτες σε κατέρωθεν να βάζουν νερό στο κρασί τους. Όπως είπε ο Χάρης πριν λίγο καιρό που είχαν πάει, διαπίστωσε ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Η Μαρία Τζανοπούλ που μιλάγαμε προηγουμένως, τα ίδια λέγαμε, γιατί είναι γεγονός ότι ήδη λαοί είμαστε. Υπάρχουν κάποιες διαφορές, όμως ο βασικός πυρήνας παραμένει ο ίδιος και είναι ζητήματα πολιτικής πια τα οποία υποχρεώνουν από τη μια μεριά ή την άλλη να γίνονται μια σειρά πράγματα. Νομίζω λοιπόν ότι η συνέχιση αυτή της προσπάθειας προσέγγισης μόνο καλό θα κάνει και ελπίζω σαν Δήμος να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και ακόμα περισσότερο αν χρειάζεται και αν καταφέρουμε, διότι πάντα κινιόμαστε μέσα στο, αν θέλετε, το πεδίο που καθορίζεται από τις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε ιδιαίτερως. Ελπίζουμε όμως τα πράγματα να εξελιχθούν όσο γίνεται καλύτερα. Τώρα το λόγο τον έχει η κυρία Μαράκη Ηλέκτρα, η οποία είναι γραμματέας του Συλλόγου Μικρασιατών και το στα Χανιά. Καλά τα λέω? Ωραία. Εσείς είστε Μικρασιατών. Παντρεμένη από τον Άγιο Νικόλα, όχι να τα λέμε όλα. Μόνο ναι, παντρεμένη από τον Άγιο Νικόλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Νύφη μας δηλαδή. Και ευχαριστούμε στη συνεργασία όλων των Μικρασιατικών. Οι πατέρες μας έζησαν τον ξεριζωμό, αλλά μπορέσανε και μας εξασφαλίσανε μια καινούργια πατρίδα που μας αγκάλιασε στοργικά στα μάνα. Και όλοι εμείς που γεννηθήκαμε εδώ δυσκολευόμαστε να πούμε ποια πατρίδα αγαπάμε περισσότερο. Αυτή της καταγωγής που κουβαλάμε μέσα στην ψυχή μας και στο αίμα μας εδώ και 3.000 χρόνια, μα και τούτη εδώ της γέννησης ο τόπος, που μας έδωσε ψωμί και ανδρωθήκαμε, νερό και ζήσαμε, κάναμε τα παιδιά μας. Και είναι για μας η Κρήτη, η Εκκλησιά, που μας προσφέρει το αντίδωρο. Νομίζαμε να λέμε με έδρα την Κωνσταντινούπολη, γιατί θα νομίζαν ορισμένοι ότι από την Κοσάνη κάποιος θα μας έρθει. Το ίδρυμα ιδρύθηκε το 2000, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Άκου καλιά σου ότι τα ελληνικά ιδρύματα από το 1930 ξεκινάνε και κάνουν ζωντανή συνεντεύξεις με τους πρώτους που είχαν έρθει, τους ανταλλαγέντες, τους πρόσφυγες. Ενώ εκεί ξεκινήσαν πάρα πολύ αργά, οπότε το ίδρυμα προσπαθεί να κάνει μεγάλα βήματα. Είχα την χαρά να το γνωρίσω πρώτη φορά όταν ήρθαν στην Κρήτη, 2-3 μήνες μετά την ίδρυσή του, και από τότε ασχολούμαι θελοντικά μαζί του. Το ίδρυμα δεν διαφέρει σε τίποτα από ένα δικό μας σωματείο ίδρυμα που ασχολείται με την ανταλλαγή και με τους πρόσφυγες. Κάνει τις προσχηματικές εκδρομές του παππού της γιαγιάς στο χωριό, κάνει εκδόσεις, εκθέσεις, συμπόσια και ασχολείται γενικά με τα ελληνοτουρκικά. Μέσα στους σκοπούς του ιδρύματος είναι και η σύσφυξη προσχέσεων των δύο λαών. Δεν πιστεύω ποτέ τη λέξη φιλέλη, αλλά για αυτούς ισχύει. Και η απόδειξη είναι ότι για τους δρομούς της πόλης κάνανε το πόλη νοσταλγία, που σημαίνει τη νοσταλγία που αισθάνομαι εγώ και οι άλλοι πολίτες που ζουν εδώ, την νοσταλγία της πόλης. Και όχι μόνο βγήκε αυτό σαν έκθεση, σαν βιβλίο και σαν ντοκιμαντέρ, στο βιβλίο οι πρώτες σελίδες λένε τους λόγους που μας έδιωξαν από την πόλη, που ήταν εις βάρος τους. Αυτά θα ήθελα να σας πω έτσι γενικά, γιατί ορισμένοι, δεν ξέρω, στην Ανατολή σήμερα κάποιος έχει προσέγγιση σε ορισμένα πράγματα, δεν θα ξέρει. Απαράδεκτο. Και τώρα θέλω να σας διαβάσω δύο λόγια που γράψανε και τα μετέφρασα
γιατί οι ίδιοι αυτή τη στιγμή είναι στο καράβι και έρχονται προς την Κρήτη, αλλά δυστυχώς δεν είναι εδώ. Το 1923 στη Λοζάνη της Ελβετίας η Ελλάδα και η Τουρκία υπέγραψαν μία συνθήκη, την ονόμασαν ανταλλαγή. Ανταλλαγή. Η ανταλλαγή γίνεται μεταξύ πραγμάτων, μεταξύ προϊόντων. Όμως με αυτή τη συνθήκη αντάλλαξαν ανθρώπους. Εξανάγκασαν σε υποχρεωτική προσφυγιά τους Ρωμιούς Ορθοδόξους που ζούσαν στην Τουρκία, στέλνοντάς τους στην Ελλάδα, και τους Τούρκους Μουσουλμάνους που ζούσαν στην Ελλάδα, στέλνοντάς τους στην Τουρκία. Αυτούς που ανάγκασαν στην ανταλλαγή εγκατέλειψαν τα κόμματα που οι επί αιώνες καλλιεργούσαν, τις επιχειρήσεις τους, τα σπίτια τους, τους ιερούς χώρους λατρείας τους, τα μνήματα προστιλών προσώπων. Επί μήνες έζησαν περιμένοντας σε λιμάνια και σταθμούς. Οι περισσότεροι ταξίδευσαν μεταξύ των δύο χωρών επί εβδομάδες με κατάλληλα για επιβάτες πλοία. Σε αυτό το δύσκολο ταξίδι αναγκάστηκαν να ρίξουν στη θάλασσα τους νεκρούς τους. Διαλύθηκαν οι οικογένειες. Χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα για να προσαρμοστούν στη νέα τους πατρίδα.